Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εδώ τον καλωσορίζει. Και τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Για να ακούσουμε και τι υπόθηκε μπροστά στις κάμερες από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόεδρε, είμαστε στο μέσο μιας ουσιαστικής και σκληρής διαπραγμάτευσης. Δεν έχει γίνει τίποτα που δεν το περιμέναμε, όλα τα περιμέναμε. Και τη σκληρή στάση περιμέναμε και τις δυσκολίες. Ίσως να μην περιμέναμε αυτή την ανάταση που υπάρχει στη χώρα μας. Την ελπίδα αλλά και την περηφάνεια, την πατριωτική που έχει δημιουργηθεί, που μας βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν ακόμα και άλλοι δύο παράγοντες που μας βοηθάν. Ο ένας έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν κινητοποίησεις σε όλη την Ευρώπη που υποστηρίζουν το δίκαιο της Ελλάδας και έχουμε καταφέρει, ίσως για πρώτη φορά, να δημιουργήσουμε μέσα από επαφές με ξένους ηγέτες μια θετική στάση στα αιτήματά μας από μια σειρά άλλες χώρες. Δηλαδή δεν έχουμε ένα μέτωπο απέναντί μας απομόνωσης. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της διαπραγμάτευσης, κρίσιμη και ευαίσθητη. Καταθέτουμε προτάσεις και ευελπιστούμε να περάσουμε αυτόν τον κάβο που θα μας δώσει δυνατότητες να προχωρήσουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, το παρακολουθώ όλα, βλέπω τις δυσκολίες. Πράγματι, η Ευρώπη ζει μια περίοδο ιστορική, θα έλεγα. Ιστορικότερη και από το 1848, από τη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Επανάσταση. Ελπίζω όμως να πετύχετε στην προσπάθεια που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Το περιμένει ο λαός. Η ελπίδα, η προσμονή του λαού μας είναι πολύ μεγάλη και ελπίζω όλα να πάνε καλά για να δει καλύτερες μέρες. Μάλιστα, αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν μπροστά στις κάμερες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.